Καλησπέρα σας, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φίλε. Ναι, κάνεις αντιραδιοφωνικούς στο... Όχι ρε Χρήστανε, στον αέρα δηλαδή. Ωραία, πολύ καλύτερα. Τώρα νομίζω ότι... Είναι τι όταν βάζεις το σκουφάκι στο τέτοιο είναι αντιραδιοφωνικό? Ακούγεται όταν βάζεις το σκουφάκι, Χρήστανε. Εσένα ακούγεται? Εγώ εδώ πέρα δεν φοράω σκουφάκι. Να φοράς πάντα. Πάντα φοράω, Χρήστανε. Λοιπόν... Παρά θα πάμε και τις 6.30 All About Aris On Air, στη δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας, τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Χρήστανθος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 6.30. Μια κλήρωση έχουμε στην κρεμότητα από χθες, θα την κάνουμε, θα δούμε. Το ζήπο δεν κληρώσαμε. Ναι, το ζήπο. Μου το στείλανε χθες σε μήνυμα και με ενημερώσαν ότι δεν τον κληρώσαμε το ζήπο, θα τον κληρώσουμε. Έχουμε τις θεσινές συμμετοχές. Θα το δώσουμε τον αναπτήρα στη διάρκεια της εκπομπής. Επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων, γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Έχουμε πραγματάκια να αναφέρουμε και σήμερα και να σχολιάσουμε. Μεταγραφικής φύσεως, αγωνιστικής φύσεως, διότι υπάρχει και ένα παιχνίδι την Κυριακή τελικά στις 4 η ώρα, παρακαλώ. Μια χαρά, 4 η ώρα ξεκινάμε, 7 η ώρα κλείνουμε. Παναθηναϊκός Άρης στο ΟΑΚΑ. Αντί για Σάββατο που ήταν αρχικά προγραμματισμός 8.30 ώρα. Για τον ορισμό του παιχνιδιού με τους πράσινους μετατέθηκε κατά μία ημέρα και θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 4 η ώρα. Ο Άρης ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του, θα δώσουμε και το ρεπορτάζ, θα δώσουμε τα δεδομένα για Σάκητς και Σάσα, τι ακριβώς ισχύει με τους δύο ποδοσφαιριστές εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, διότι είναι οι δύο αμφίβολοι, τα δύο ερωτηματικά να το θέσω καλύτερα για το συγκεκριμένο μα. Θα δώσουμε το ρεπορτάζ όσον αφορά το μεταγραφικό, όπου έχουμε μπει από χθες πλέον στην τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών και περιμένουμε τις τελευταίες κινήσεις του Άρη για την ενίσχυση του ρόστερ του. Μία από αυτές την διαβάσατε και χθες το βράδυ, ο Απόστολος Μαρτίνης, ο οποίος θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως λέει το ρεπορτάζ, τόσο είναι η διάρκεια του συμβολέου του. Θα δώσουμε στοιχεία και για τον 19χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, δεν υπολογιζότανε. Το συμβόλαιο του έλεγε έτσι κι αλλιώς τον ερχόμενο Ιανουάριο και ο Άρης θα τον εντάξει στο δυναμικό του. Παράλληλα με το σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από αυτή την κίνηση του Μαρτίνη, θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι. Αν προλάβουμε, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Θα το βγάλω τον Γκάτζιο σήμερα, να ξέρεις. 6 ώρα μπορείς να φύγεις. Θα βγάλω τον Γκάτζιο. Σάφη. Μέρα είναι. Τρίτη. Έχω ραντεβού σε 6.30. Ωραία. Πάρε ένα μισάωρο νωρίτερα. Για να προετοιμαστεί για το ραντεβού σου, κατάλληλα στο γραφείο σου, μέσα στη γραφεία. Είμαι πάντα προετοιμασμένο. Καλά, ρίχνει, εντάξει. Δεν είπαμε κάτι κακό. Σου δώσαμε. Για να φας, για να φας. Θα το βγάλει 5.30 τον Γκάτζιο, φίλε, και θα κάτσω σε 6 με 6.30. Επαγγελματιάρα είμαι, ρε φίλε. Πραγματικά με θαυμάζω ώρες. Εκδικενιστικό ο Χρήστανθος, ναι. Το πρώτο πράγμα που μπήκε. Με σαπίσατε σήμερα. Δηλαδή, σε περιμένουν να στήσουν μια εκπομπή και το πρώτο πράγμα που λέω στα μέσα ραδιόφωνο είναι πεινάω. Φίλε, με σαπίσατε. Λοιπόν! Ναι. Λοιπόν, υποψήφιος MVP της αγωνιστικής ο Φετφατζίδης, μάλιστα. Last time. Last dance. Λοιπόν, σε μια μέρα που εσείς οι παλιοί θα τη θυμάστε ενδεχομένως λόγω της ανακοίνωσης που είχε βγάλει ο Νίκος Γκάλης την 29η του Σεπτέμβρη του 1995. Νίκο Γκάλη! Το 1995. Πάλι. Με το άδοξο εκείνο φινάλε στην... αφού πήγε στο Παναθηναϊκό, ρε Νίκ. Καριέρα του. Και όταν πήγε στο Παναθηναϊκό, πολλοί γίνανε Παναθηναϊκοί, να ξέρεις. Εμένα ο αδελφός μου ήταν Αριανός και όταν πήγε ο Γκάλης στον Παναθηναϊκό, έγινε Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά ο μπαμπάς του είναι Αριανός. Ο μπαμπάς του είναι Αριανός, σίγουρα. Αυτό μετράει, να ξέρεις, Νικολάκη μου. Και παραμένει ακόμα, ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια επέτειο σήμερα, όχι και τόσο καλή για τον Νίκα, αλλά νομίζω ότι και ο Άρης μετά από 18 χρόνια διόρθωσε την ιστορία και έδωσε στον Νίκο Γκάλη το φινάλε που του άξιζε, έστω και με μια καθυστέρηση. Νομίζω ήταν 7 Μαΐου του 2013 ο Αντώνης ο Γκάλης που ακούει την εκπομπή, νομίζω ότι μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος, σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει σε αυτή τη δουλειά τα τελευταία 10 χρόνια, με την εκδήλωση που έγινε για τον Νίκο Γκάλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν και για τον μπάσκετ, όπως ακούσατε, μετά τις 5.30. Θα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Γκάτζιο, ο οποίος καλό θα είναι ετοιμάζεται σιγά σιγά. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ολοκληρώθηκε χθες η αγωνιστική με τον πολυδιαφημισμένο Παναθηναϊκό τους προηγούμενους μήνες να μην κερδίζει τη Λάρισα και
Φαντάζομαι το έχετε δει κι εσείς τα ρεπορτάζ των πράσινων να περνούν γενναίες 14 στον Ντάνι Πογιάτος και γενικότερα φαίνεται ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα στον Παναθηναϊκό και είναι πολύ κρίσιμο το μάτι της Κυριακής. Θα τα πούμε μέχρι την Κυριακή. Με τον Άρη. Αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό για τον Άρη. Σίγουρα μπορεί να είναι. Αυτή η συσπήρωση τώρα που έχει τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι και θετικό. Κοίτα, δεν είναι κακή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ούτε είναι, κακή ποδοσφαιρική. Δεν είναι άσχημη ποδοσφαιρική. Ο Παναθηναϊκός απλά έχει το ίδιο πράγμα που έχει και ο Άρης. Έχει πολλά νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα. Τα οποία προσπαθούν, είναι και μια άλλη φιλοσοφία, τα οποία προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Αυτό μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνο για ένα μάτσο όπως της Κυριακής. Έτσι. Εξαρτάται πώς θα το διαχειριστούν στον Παναθηναϊκό τις επόμενες μέρες, διότι για την ώρα και ειδικά μετά από χθες, γιατί δεν έχει συμπληρωθεί καλά 24 ώρες μετά από την ισοπαλία με τη Λάρισα, το κλίμα είναι πολύ βαρύ και για τον Πογιάτος. Το θέμα είναι κατά πόσο θα δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης και στον Ρόκα, γιατί δικό του είναι το project και ο Πογιάτος είναι μέρος του project. Και γενικότερα αυτό το οποίο περνάει ήδη από τον Παναθηναϊκό είναι ότι το μάτς με τον Άρη έχει πολύ μεγάλη κρισιμότητα για τη συνέχεια της ομάδας και φαντάζομαι, αν και δεν το λένε ξεκάθαρα, αλλά εμέσως το αφήνουν να εννοηθεί, ότι πιθανόν να εξαρθεί και το μέλλον του Πογιάτος στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το μάτς της Κυριακής. Θα φάει μάτι στον Πογιάτος, ε. Ναι. Γιατί όχι. Μια χαρά. Θέλεις να είναι ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός σε σύγχυση, διότι είναι ομάδες με τις οποίες θα κοντραριστείς για να μπεις στην τετράδα. Καλό είναι αυτό. Αλλά στην εξάδα θα μπεις αρχικά. Ναι, και μπες στην εξάδα και βλέπουμε. Η εξάδα φέτος δεν θα είναι όπως πέρσι. Που δεν μας ένοιαζε. Θες όμως και μια καλή απόσταση από την τετράδα, Χρήσανθε. Γιατί στα πλέον. Από την τετράδα να έχω απόσταση. Ναι. Ποια τετράδα. Ευρώπη. Ποια τετράδα. Την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Ποια, γιατί θα έχει ο Παναθηναϊκός απόσταση. Εγώ έχω απόσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Όχι αυτός από μένα. Μάθημα, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Μακάρι να 21 παιχνίδια μακάρι έχει. Μακάρι να ακόμα. Ξεκινήσουν τα play-off και να συμβεί. 21 παιχνίδια έχει και είσαι πρώτος. Γελάει. Ναι, φίλε, έχει 21 παιχνίδια. 3-7. Όχι, 3-21. Έχω και. Έχω χτυπήσει τα καμπανάκια, Χρήσανθε. Τα είπε και ο Δέλη προχθές. Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό θέλει να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Έχει δρόμο ακόμα το προτάσμα και άμα συνεχίζει να κάνει γκέλες όπως αυτή που έκανε την περασμένη Κυριακή. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Δεν θα κάνω. Μακάρι να μην κάνεις. Και μακάρι να του βγει και του Μάτζιο ό,τι κάνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο οποίος 23 Μάτζιο αγωνιστικές με διορθώνει, συνάδελφος. Και έχει δίκιο. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος. Αφού είναι φαν, στηρίζει. Όπως και εμείς στηρίζουμε αυτό. Στηρίζουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Να μου κόψει. Αφού πλέον κάνω στις μεταδόσεις, κάνω και με τους δύο. Κάνω μισό γέλο. Ναι, είσαι μια γέλο. Τουλάχιστον παίρνει τίποτα. Παίρνει τίποτα. Εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη, μάλιστα. Τώρα και οι δύο όμως μου κόψατε την τεωρία της σκέψης μου. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα σημαντικό η σκέψη σου. Α, δεν είναι πολύ σημαντικό, ε. Να φύγω, Χρήσανθε, τότε. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, για το Μάτζιο, μιας που τον ανέφερα, ο οποίος νομίζω ότι περιμένει τη διακοπή, αυτό πήγα να πω, σαν μάνα εξ ουρανού, για να μπορέσει να δουλέψει χωρίς παιχνίδια και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο μοντάρισμα της ομάδας, διότι όπως λέγαμε και χθες, ο 50χρονος τεχνικός στην ουσία κάνει, καλείται να κάνει από τώρα, από την προηγούμενη εβδομάδα ήδη και μέσα στο επόμενο διάστημα, ό,τι δεν έκανε ο Ένινγκ στη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Να δουλέψει την ομάδα, να της περάσει πράγματα, να της δώσει προσανατολισμό και δεν είναι μόνο επιθετικός προσανατολισμός, διότι σε αυτόν είχαμε εστιάσει μέχρι στιγμής. Ο Μάτζιος μετά και το παιχνίδι με τον Μπάζ Γιάννα καλείται να διαχειριστεί και την αστάθεια που παρουσιάζει η άμυνα του Άρη. Μια άμυνα που δεν δέχεται σωρία φάσεων από τον αντίπαλο. Εντάξει, κανένα παιχνίδι φέτος δεν έχει γίνει αυτό. Ούτε ακόμα και με τη Σάλκη καλά-καλά, νομίζω, εκείνο το φιλικό. Αλλά μια ομάδα, μια άμυνα η οποία τη βλέπουμε να κάνει παιδικά λάθη, επιπόλαια λάθη, να παρουσιάζει μια αστάθεια και είναι κάτι το οποίο ο Μάτζιος πρέπει να το διορθώσει. Και αν δεν το διορθώσει ο Μάτζιος, ποιος θα το διορθώσει, να σου πω την αλήθεια. Διότι μας έχει μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά με την παρουσία του Σιλαμί ότι είναι μανούλα στο να δημιουργεί σφιχτές ομάδες και καλές, καλοδουλεμένες ανασταλτικά. Το θέμα είναι βέβαια να το βοηθήσουν και οι ποδοσφαιριστές με την αγωνιστική τους κατάσταση. Και εδώ πέρα στην ουσία φωτογραφίζουμε και λίγο το Λίντζεϊ Ρόουζ. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα, αφού ο Γάλλος δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Να το βοηθήσει και ο Ντάτκοβιτς λίγο παραπάνω. Το Δέλη τον είδαμε σε ένα παιχνίδι. Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο το αγώνα με τον Μπας ήταν σταθερός. Να το βοηθήσει και ο Στόπερ, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες μέρες και θα ενισχύσει την ομάδα στις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας και μια ασταλική λειτουργία βέβαια που δεν είναι μόνο ευθύνη της αμυντικής τετράδας, είναι ευθύνη και των χαφ, να ανέβει λίγο και ο Σάσα δηλαδή
να ανεβούν και οι υπόλοιποι για να μην πουλάει, για να μην δίνει ο Άρης τόσο εύκολα γκολ όπως έκανε και με τον Μπας Γιάννενα, όπως έκανε και με την Κόλο Σκοβαλίφκα, όπως έκανε και με τη Λαμία που δεν έδωσε το γκολ αρχικά, αλλά έδωσε το πέναλτι με το οποίο ήρθε το 0-1 των Φιωτών. Θέλει λίγο δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια μάχη που δίνει ο Μάτζιος σε διπλό ταμπλό ήδη και θα την δώσει ακόμα μεγαλύτερο βαθμό μέσα στο επόμενο διάστημα, περιμένοντας και τις τελευταίες κινήσεις που θα γίνουν με τα γραφικά μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, για να δει πώς θα κουμπώσει και τα νέα πρόσωπα με τα παλιά και τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν από το καλοκαίρι. Και παράλληλα έχει να διαχειριστεί και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν είναι εύκολο αυτό το οποίο κάνει. Για κανένα προπονητή δεν ήταν εύκολο αυτό το οποίο κάνει ο Μάτζιος αυτή τη στιγμή, διότι παράλληλα έχει να προετοιμάσει και την ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό, για το οποίο θα δώσουμε και το ρεπορτάζ, είπαμε, γιατί υπάρχουν θεματάκια και με το Σάκετς, υπάρχει θεματάκι και με τον Σάσα, για να δούμε αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Θα πάμε σε λίγο και στο διάλειμμα το πρώτο για την σημερινή εκπομπή. Ο Χωρίς να το συνεχίζει να παραγγέλνει με την αυγά. Λοιπόν, ο φίλος 6985, το γέλο και το όλα. Ποιο? Ναι. Λοιπόν, το λέει πως ο φίλος ο Αντρέας από την Αμερική, το Λαμπαουτάρης είναι αδέλφια. Φίλε, γιατί? Ωραία. Εννοείται. Τι γίνεται με Ματέο και Σέντερ Μπακ, κάντε πάλι. Να φύγουν τα λεφτά από το Κατάρ να έρθουν στην. Για να τελειώσουμε τις υποθέσεις. Για να φύγει και τα λεφτά από εδώ να πάνε εκεί. Για τον Ματέο, πάντως οι Σέρβοι πάλι έχουν δημοσιεύματα. Επιμένουν και αυτοί για την συμφωνία με τον Άρη. Τώρα τα λεφτά που γράφουν δεν ξέρω να τα αποκλείσουν στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι και λίγα. Είναι η αλήθεια. Αυτό που σου στείλα και σένα το μεσημέρι, διότι βγαίνει καμιά 380 χιλιάρια το χρόνο. Αν είναι αυτά. Πάντως και με νέα δημοσιεύματα επιμένουν από πλευρά Ευρεία πάλι ότι ο παίκτης αρθεί κανονικά στην Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι ο Στάνκοβιτς τον δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, και το σημειώνουν και αυτό οι Σέρβοι. Ότι άσχετα με αυτή την εξέλιξη και την απόφαση του Στάνκοβιτς να βάλει τον Ματέο στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ερυθρού Αστέρα, η μεταγραφή του Αργεντινού στον Άρη θα ολοκληρωθεί κανονικά, μάλιστα μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Αναφέρουν στην άλλη δεν γίνεται. Μας, οι Σέρβοι μας. Στην άλλη δεν γίνεται κιόλας. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω και με έκοψε πάλι. Εγώ σε έκοψα. Πάλι με έκοψε. Εγώ τι έκοψα, εσύ έλεγες. Πάλι πετάχτηκες τώρα. Πάλι πετάχτηκες. Με το στόπερ επίσης. Ο Άρης έχει μια συγκεκριμένη επιλογή. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Μπροστά στο μικρόφωνο δηλαδή πρέπει να το κάνεις αυτό. Πού να έβαζε τα ακουστικά. Μιλάει ο άνθρωπος που κοπανάει συνεχώς τα τραπέζια, κουνάει από τα πόδια τα από κάτω, καπνίζει την ώρα της μετάδοσης. Με αυτά που βλέπω. Τι με αυτά βλέπεις. Τι να κάνω. Πριν τα δεις το τσιγάρο. Και στη διάρκεια. Κόβεται το τσιγάρο. Δεν κόβεται το τσιγάρο. Καλά, καλά. Θα δεις το ψαλίδι που θα έχω την άλλη φορά. Δεν κόβεται το τσιγάρο. Όχι, δεν κόβεται, εντάξει. Με αυτά που βλέπω δεν μπορώ. Το μπουκαλάκι το νερό που θα αδειάσω πάνω σου. Στο τσιγάρο δηλαδή. Αν είναι κοντά το τσιγάρο στο σώμα σου, θα βραχίσει και εσύ. Αν το προλάβεις, δεν το έχω πετάξει ήδη πως έκανα με τους Ουκρανούς. Πέταξε τσιγάρο με τους Ουκρανούς. Για το μπουκάλι με το νερό μετά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Έλα μωρέ, αμέσως στο διάλειμμα να πας. Προχώρα. Θα ακούσουμε τον Κάτζιο. 10 λεπτά έχεις ακόμα. 10 λεπτά θα δούμε τι θα κάνω. Όταν πω εγώ θα ακούσει τον Κάτζιο. Όταν θα έχει το φαΐ. Τι? Όταν θα έχει το φαΐ δηλαδή. Ναι. 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 Μίλα. Κάτσε να δω γιατί έχει κολλήσει εδώ πέρα το εργαλείο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, FM γεννώντα μηνύματά σου 542-22. Έχετε στείλει ήδη πρώτη. Για το στόπερ να συμπληρώσω αυτό το οποίο ξεκίνησε να λέω πριν και πάλι με διέκοψε ο Χρήσανδος. Ο Άρης έχει εδώ και μέρες μια συγκεκριμένη επιλογή όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Από το εξωτερικό, επαναλαμβάνω. Και παλεύει να κλείσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και δεν θέλει να κάνει. Θέλει να περιορίσει όσο περισσότερο μπορεί το περιθώριο του λάθους. Γιατί ο Ντάτκοβιτς βλέπει ότι για την ώρα δεν του βγαίνει. Θα του δώσουμε χρόνο και στον Άρη θα του δώσουν χρόνο του Κουράτη. Αλλά θέλουν κάτι πιο σίγουρο και κάτι πιο έτοιμο αυτή τη στιγμή και κάτι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά που έχουμε καταγράψει και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή ένα δεκαδάτο στόπερ, ένα γρήγορο στόπερ. Για τον φίλο τον Στέφανο που ρωτάει για τον Σόουζα, τι γίνεται με τον Πορτογάλο. Ο Σόουζα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Δεν φαίνεται να έχει βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν ξέρω αν περιμένει και τον Άρη κιόλα να αλλάξει κάτι τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αν ο Άρης δεν βρει παίχτη μέχρι την Κυριακή, δεν κλείσει βασικά αυτό που θέλει μέχρι την Κυριακή και δεν έχει βρει κάτι άλλο αξιόλογο και είναι οι απαιτήσεις του Σόουζα οικονομικές σε λογικά πλαίσια, πάρ' τον και κράτα τον. Αν δεν σου κοστίσει πολύ, διότι με τα χρήματα που ζητούσε ο Σόουζα προ 2-3 εβδομάδων, όταν είχε μιλήσει με τον Άγγελο του Χαριστέα, όχι. Ήταν ένα ποσό που δεν ανταποκρίνεται ούτε στον ρόλο που
θα έχει ο Πορτογάλος εφόσον έρθει στην ομάδα. Και δεν μπορεί και ο Άρης, όχι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, αλλά κρίνει ότι δεν χρειάζεται να δώσει τόσα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή για τον Πορτογάλο. Τον οποίο όλοι έχουν σε εκτίμηση στην ομάδα, αλλά ψάχνουν κάτι καλύτερο στην προκειμένη φάση, σε απάντηση του φίλου του Στέφανο, ο οποίος έστειλε το μήνυμα για τον Ούγκο Σόζα. Θα παίξει ο Σάκης την Κυριακή. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Πήγε στον Γκλάντεμπεργκ ο Αλαφούζος. Αυτά δεν μου αρέσουν. Και... τι είχε. Πήγε δηλαδή, κάνανε επίσημη συνάντηση και έβγαλε ανακοίνωση και πήγε για να κάνει μουσουτού. Να πάει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης θα πάει κι αυτός. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, κύριος Μαρκ Κλάτεμπεργκ, συναντήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Σε πολύ καλό κλίμα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργίας του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας στην Ελλάδα με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Μάλιστα. Την Κυριακή. Δεν καταλαβαίνει ο Άγγλος από αυτά, ρε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνει. Μακάρι να μην καταλαβαίνει. Γιατί το έχει ξεκινήσει καλά μέχρι στιγμής. Μπορεί να έχουμε διαφωνήσει σε ορισμένα πράγματα μαζί του. Γενικότερα, αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα και μακάρι να το συνεχίσει κιόλας. Δυστυχώς διακρίνω ότι κάποιοι βολεύονταν τα προηγούμενα χρόνια με τον προκάτοχό του, τον κύριο Περέιρα. Φυσιολογικό. Οκ. Okay, έχει φέρει αντιδράσει ο Κλάντεμπεργκ από ορισμένες πλευρές. Επαναλαμβάνω, δεν θα συμφωνούμε πάντα μαζί του, θα διαφωνούμε κάποιες φορές, αλλά μέχρι στιγμής νομίζω το πάει καλά. Απλά προφανώς ο Περέιρα βόλευε τα προηγούμενα χρόνια και απολάμβανε πλήρη στήριξη από συγκεκριμένες πλευρές. Θα πάμε στο διάλειμμα, είμαστε ένα λεπτάκι μετά τις 5.30 και θα επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα, με ρεπορτάζ μεταγραφικό, με ρεπορτάζ για το μάτς της Κυριακής, με μπάσκετ, με Αντώνη Γκάτζιο, διότι ο Άρης προσπαθεί να κλείσει τις πληγές του από τον αποκλεισμό του περασμένου Σαββάτου και να ετοιμαστεί για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, αθλητικός Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, στα 39 λεπτάκια μετά από τις 5. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Μέσω μηνυμάτων παραμένει ο δικός σας τρόπος επικοινωνίας. FM γεννώ το μηνυμά σας στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά. Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ μέχρι και τις 6.30 που θα είμαστε μαζί. Λοιπόν. Επειδή αποσυντονίζει το ρυθμό της εκπομπής. Αποσυντονίζει το ρυθμό της εκπομπής. Ναι, ωραία, κάτσε λοιπόν να συμμετέχω στην εκπομπή ουσιαστικά. Με διώξεις. Δεν νομίζω. Εδώ θα είμαι. Κάθε μέρα κιόλας. Πολύ με έναν τρόπο, σαν να σου λέει, εδώ ρε στο λαιμό θα σου κάτσω. Πάμε, Χρήστανθε, πάμε. Λοιπόν. Πάμε. Είμαστε σε μία εβδομάδα. Ναι. Στην οποία πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία στο κλαμπ. Και πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία στο κλαμπ και σε σχέση με το παιχνίδι που έρχεται και με ένα θετικό αποτέλεσμα θα είναι διπλή η χρησιμότητά του, γιατί και εμείς θα έχουμε ηρεμία, αλλά και ο αντίπαλος, ο βασικός σου αντίπαλος για την τέταρτη θέση φέτος, γιατί κακά τα ψέματα εκεί στοχεύει ο Άρης. Αν κάποιοι θεωρείτε ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα ή θεωρείτε ότι θα πάμε περπατώντας τέταρτη ή οτιδήποτε άλλο, τότε δεν έχετε ρεαλιστική προσέγγιση. Όπως επίσης, όσοι, ενώ ο Άρης είναι πρώτος με 7 βαθμούς και οι αντίπαλοί του έχουν έναν και δύο και τρεις και τέσσερις, δηλαδή παρουσιάζουν επίσης προβλήματα στην προσπάθεια κατάκτησης της νίκης και λέτε ότι θα πάμε για να σωθούμε, ή το πολύ θα βγούμε 7η ή είμαστε κάπου στο 5 και στο 6, θα πρέπει να κατεβάσουμε την μπάλα, να τη βάλουμε κάτω, να αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει με ηρεμία, να τονίσουμε, να σημειώσουμε φυσικά την ανάγκη που έχει η ομάδα για ενίσχυση, αλλά είτε το κάνουμε είτε όχι το ξέρουν στην ομάδα και έχει να κάνει και με το οικονομικό, έχει να κάνει και με συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βρίσκονται πρώτων πυλών. Να σταματήσουμε να πέφτουμε στην παγίδα τρυπήματος σε σχέση με τον Ολυμπιακό, επειδή θα πάρουμε ένα παιδί που μένει ελεύθερο από τον Ολυμπιακό και είδα χθες 20 μηνύματα στο Λαμπάο Τάρτς και γιατί να πάρουμε αυτόν και για να μην παίζει ο Σεγγέργης και να μην... Σταματήστε να νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα και κυρίως σταματήστε να κάνετε κακό, άθελά σας οι περισσότεροι,
με τέτοιες σκέψεις που έχουν να κάνουν με το αν με τον Ολυμπιακό, αν θα πάρουμε από τον χοντρό, τον αδύνατο ή τον βαρέων βαρών. Και να παίζετε έτσι άθελα σε ένα παιχνίδι επικοινωνιακό προπαγάνδας του συμπολίτη και όποιου άλλου που έχει μοιράσει 15 δανεικούς δεξιά-αριστερά, αλλά αν ο Άρης πάρει ένα παιδί που μένει ελεύθερο τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, μπορεί να παίζουν 100 άτομα, αλλά εμείς δεν πρέπει να τον πάρουμε. Έστω και αν θα έχουμε ένα deal με τον κορυφαίο μάνατζερ αυτή τη στιγμή, δηλαδή ήρθε ο Κουτσολιάκος, πήγε στον Καρυπίδη, του λέει: μένω ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, σου προτείνω αυτό το παιδί. Αλλά εμείς θα. Α, όχι. Ο Κουτσοπλιάς 3 δεν θέλει να πάρω παίκτη από τον Ολυμπιακό και ας μην έχω καμία σχέση με τον Ολυμπιακό, τα τσιμιτσικότσι. Απλά δεν έχω κακή σχέση. Αυτοί μπορούν να φιλιούνται όποτε θέλουν. Με τον Βαρδινογιάννη, με τον Μελισανίδη, με τον Αλαφούζο, με τον Μαρινάκη, τώρα με τον Κόκαλη, για να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Αλλά αν ο Άρης έχει καλή σχέση με κάποιον από αυτούς που δεν έχουν αυτή καλή σχέση, θα πρέπει όλος ο μηχανισμός προπαγάνδας να κινείται προς την κατεύθυνση του να επηρεάζουν την καθημερινότητα του Αριανού. Και θα είμαι έτοιμος εγώ ως Αριανός να πέσω σε αυτή την παγίδα της ισοστρέφειας, επειδή θα πάρω ένα παιδί 19 χρονών που είναι και διεθνής με την Εθνική Νέων στο κάτω-κάτω. Και δεν βρίσκει θέση στον πρωταθλητή, γιατί έχει 500 και μένει ελεύθερος. Και έχει μάνατζερ τον Κουτσολιάκο, ο οποίος μπορεί να πάρει τον Ματέο Γκαρσία, αν με το καλό έρθει αύριο μεθαύριο, και από δύο να τον πουλήσει 5. Γιατί αυτό κάνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Το χι Ματέο. Όχι απαραίτητο το Ματέο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, τον οποιοδήποτε. Αλλά δεν πρέπει εγώ να συνεργαστώ γιατί έπαιζε τον Ολυμπιακό πριν. Και διαβάζω πράγματα αδιανόητα για μένα. Γιατί εμείς δεν έχουμε καλά παιδιά της Ακαδημίας, γιατί ποιος είπε κάτι. Το ξέρεις ότι αυτός ο Κουτσολιάκος μπορεί να πάρει το Σεγγέργη και να τον πουλήσει 2-3 εκατομμύρια για την πλάκα του. Ή το Μαρμαρίδη τον οποιοδήποτε. Τον οποιοδήποτε αξίζει τέλος πάντων, ρε φίλε, και έχει μια προοπτική. Γιατί εκεί έχει πρόβλημα ο Άρης. Για μένα αυτό που έμαθα χθες με το παιδί αυτό και τη συνεργασία με τον Κουτσολιάκο ήταν ό,τι σημαντικότερο έχω δει για τον Άρη τα τελευταία χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή το μεταγραφικό και τη σχέση με μάνατζερ. Ο Άρης έπεσε γιατί δεν πουλούσε. Γιατί όταν έφτανε στο top του ο Χαβίτο. Με πουλήσει το Χαβίτο. Όχι που να πάει ο Κόκκες. Κόρδα. Το Ματονάτσο κράτα. Το τραμπούκο. Το μπούλινγκ αυτό στις διοικήσεις από τον οπαδό. Γιατί έπρεπε να τους παντρευτούμε σαν την 12ετία που υπέγραψε ο Ντίνος ο Κούης, η πεκτούρα αυτή. Στο μυαλό κάποιον είναι ότι παντρευόμαστε τους παίκτες, όπως και τώρα. Εδώ φτάσαμε να λέμε για τον Πλατέλα. Τον Πλατέλα πέφτανε από τα μπαλκόνια. Το Σιώπη. Τώρα το Ρόουζ, το Σάσα. Το Φέθα το βρίζαμε τώρα γιατί να φύγει, είναι λίγα. Μονίμως θα υπάρχουν αυτοί. Αν όμως η διοίκηση λειτουργεί με βάση το τι λένε αυτοί, θα ξαναπέσουμε. Είναι άλλη κουβέντα που συμφωνώ ότι πρέπει ο Άρης να έχει ένα τεχνικό διευθυντή και να συζητάμε τον πρόεδρο και τα λοιπά και να αποφασίζουν και μας σκάουτουν και όλα τα πράγματα. Εκεί το ακούω φυσικά και χρειαζόμαστε εκεί πράγματα μετά την απομάκρυση του Χαριστέα. Αλλά είναι άλλο όταν είσαι τελείως άσχετος με το αντικείμενο να πηγαίνεις και να κατευθύνεις την δική σου ρητορική και τα δικά σου λεγόμενα ανάλογα με όσα σου πασάρει προπαγάνδα και να μην αντιλαμβάνεσαι ότι γίνεσαι όργανό της. Ότι η ρητορική αυτή σε σχέση με τον Ολυμπιακό καλλιεργείται από συγκεκριμένους κύκλους μόνο και μόνο για να τρυπάει το μυαλό του Αριανού. Γιατί δεν έχουμε κανένα ταλαβέρι με τον Ολυμπιακό πέραν του ότι δεν έχουμε κακές σχέσεις. Ή θες να πεις έχουμε καλές σχέσεις. Έχει καλές σχέσεις ο πρόεδρος με τον πρόεδρο, ναι. Αυτό ισχύει. Άλλο καλές σχέσεις και άλλο ταβατζιλίκι. Άλλο καλές σχέσεις και άλλο συνειδιοκτησία. Άλλο καλές σχέσεις και άλλο αγοράζω 10 εκατομμύρια ξενοδοχείο. Άλλο επειδή έχω καλή σχέση αφήνω ένα παίκτη να πάει ελεύθερος και δεν τα ο λεφτά. Και άλλο δίνω δανεικό με 50-50. Επειδή όμως τα κάνουν έτσι και είναι λερωμένοι από πάνω μέχρι κάτω,
έπρεπε και σένα να σε λερώσουν επικοινωνιακά. Τι έλεγε η Μαρούπα όταν ανακαλύφθηκε η κυριαρχική επιρροή? Για μένα υπάρχει και σε άλλες ομάδες, την έχει ο Ολυμπιακός με άλλες ομάδες. Τι έγινε με τη λάσπη που κατέρευσε πλέον για το άρμα του Ολυμπιακού? Λάσπη απίστευτη εδώ μεταξύ, αυτή τη γλιώδης λάσπη κιόλας. Ήμασταν στο άρμα του Ολυμπιακού και μας έριξε. Και όταν τους έλεγες αυτό, έλεγε κάποια στιγμή πρέπει να πέσεις. Λες και είμαι Πλατανιάς. Αντί λοιπόν να σκεφτείς ότι κάνεις μια συνεργασία με έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή και δεν τίθεται κανένα θέμα εδώ, γιατί του μένει ελεύθερο το παιδί τον Ιανουάριο, σε τρεις μήνες δηλαδή, και ο Ολυμπιακός δεν θέλει να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Αντί να σκεφτείς ότι ανοίγεις μια πόρτα τεράστια, με προοπτικές τεράστιες για τον σύλλογο, γιατί αυτό, ξαναλέω, είναι για μένα πολύ βασικό. Δεν ξέρει ο Άρης να πουλάει. Δεν έχει μάθει να πουλάει. Το ταλέντο αυτού του ανθρώπου είναι αυτό. 20 εκατομμύρια πήρε ο Ολυμπιακός από το Ρέτσο. Αυτός δεν ήταν με το Ρέτσο. Σταφυλίδης. Χαριστέας πριν 20 χρόνια, δεν ξέραμε τι είναι ο μάνατζερ. Ο Βιερίνια Σιβόλ. Ο Κουλούρης. Έχει πολλούς. Και έχει άλλους 50 ξένους. Έχει πάρα πολλούς. Και δεν το λέω για να μας φέρει κάποιος, γιατί από τους 50, τους 40 δεν μπορώ να τους πληρώσω. Αλλά ανοίγεις μια προοπτική τεράστια συνεργασίας. Έλα εδώ, Πολ. Έχω εδώ το Σάσα. Αν του κάνω ένα προσαρμογή και δεν έχει ρήτρα. Το ροζ δεν έχει ρήτρα. Το ένα μπορεί να το κάνει δύο. Αυτό κάνει. Αλλά εμείς λέμε όχι, παίκτη από τον Ολυμπιακό. Έχουμε τα δικά μας παιδιά στις ακαδημίες. Χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουμε κακό στο σύλλογό μας. Για να μπω στην προπαγάνδα δηλαδή του διπλανού. Πιστεύετε ότι είμαστε του Ολυμπιακού? Εγώ δεν το πιστεύω. Αν δεν το πιστεύετε και είστε περήφανοι Αριανοί, μην το κάνετε λοιπόν αυτό κάθε φορά που σας κατευθύνουν προς τα εκεί. Θέλουν να σας τρυπάνε το μυαλό. Θέλουν να σας βάζουν να μαλώνετε μεταξύ σας. Θέλουν να μην πηγαίνει μπροστά ο Άρης. Θέλουν να μην υπάρχει ο Άρης. Θέλουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και να μην τρώνε τεσσάρες. Θέλουν να περνάνε αέρας από τον Άρη. Ή από τον Άρη που θα πάρει τη θέση, δηλαδή από τον κάθε Πλατανιά, Κέρκυρα, Θρασίβουλο, Χαϊδάρια, δεν ξέρω και ποιος ήτανε. Τόσα χρόνια στη θέση του Άρη. Μην μπαίνετε λοιπόν σε αυτή τη λογική, επειδή κάποιος φίλος σας σας είπε έτσι τι έγινε στη Άγκη Ολυμπιακού. Αυτοί μάλιστα που για τα μόλ, το κρουασάν και τα δέλτα παγωτά κάνανε ό,τι κάνανε. Που είχαν γεμίσει όλο το γήπεδο Vodafone. Αυτοί σου κούναν το δάχτυλο. Και πέφτεις εσύ και πας και εσύ και μπαίνεις στο τρυπάκι. Μπαίνεις στο τρυπάκι, γιατί το momentum αυτή τη στιγμή είναι αρνητικό μετά την Κόλος. Γιατί πριν δεν έμπαινες. Έλεγες αυτά που λέω τώρα. Αλλά επειδή το θυμικό σου γύρισε, επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός σου με την Κόλος, επειδή έχεις τον προπονητή τον Μάντζιο και όχι τον Κούπερ, μπαίνεις πάλι σε αυτό το τρυπάκι. Θα πάρεις ένα παίκτη που μπαίνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό σε τρεις μήνες έτσι κι αλλιώς, αλλά ακούς γελάκια, υπονοούμενα και λες κι εσύ. Μπαίνεις στη διαδικασία της κουβέντας, χωρίς να βλέπεις από πίσω ποιος το φέρνει, τι είναι. Ρώτησε κανένα σας, ένα προπονητή, τι είναι αυτό το παιδί, αν είναι καλός ή όχι. Είδατε αν είναι καλός αυτό το παιδί. Αν αξίζει να παίξει, αν αξίζει να πάρει μια ευκαιρία από τον Άρη. Αν αύριο μεθαύριο να τον πουλήσω 2 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Να σας πω και κάτι, και αν πει κάποιος, καλά, στον Ολυμπιακό δεν θα έπαιζε. Φωτφατζίδης δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Μπορείς να τον πουλήσει ο Ολυμπιακός 2 εκατομμύρια, 3, 5, 7, 1. Ο κάθε παίκτης μπορεί να πωληθεί από την κάθε ομάδα το ίδιο. Δηλαδή, όποιος πωλείται 5 εκατομμύρια από την τωρινή του ομάδα, οι προηγούμενοι δεν είχαν δει το ταλέντο του. Άλλες είναι οι συνθήκες. Άλλο χρόνο θα βρει τον Άρη. Άλλα πράγματα θα ζητήσει ο Άρης. Αλλά και σας λέω, ακόμα και αν δεν ισχύει αυτό, ανοίγεις μία πόρτα
κάνει μία κίνηση με συγκεκριμένη στρατηγική. Θα το βγει, δεν θα το βγει, θα το δούμε, θα το κρίνουμε. Γιατί πάμε και τρυπιόμαστε μόνοι μας και αναπαράγουμε την προπαγάνδα των άλλων? Ποια είναι η λογική μας? Πώς θα βοηθήσουμε την ομάδα? Θα σταματήσει να το κάνει? Πείτε μου, τι βοηθάει στον Άρη αυτό το πράγμα? Τον Άρη τι τον βοηθάει? Γιατί πολλές φορές λέτε αν κάτι που λέω εγώ βοηθάει ή δεν βοηθάει. Εγώ που έχω μικρόφωνο εννοώ. Πείτε μου, τι βοηθάει στο Facebook να βγαίνουμε οι ίδιοι Αριανοί και να αναπαράγουμε την προπαγάνδα των δίπλα? Τι βοηθά, πού βοηθάμε το σύλλογο? Η φίλη η Λένα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ήταν μια είδηση που έπαιξε πάρα πολύ και εμένα και την είχα ξεχάσει κιόλας, και καλά κάνει και το αναφέρει. Λέει, πριν δύο εβδομάδες, λέει, ο ΠΑΟΚ πήρε να παίξει την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού και το πέρασαν ότι έκλεψαν το ταλέντο, λέει. Τώρα λέει, γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, λέει. Γιάννη, ό,τι είπα εγώ ισχύει για τον Τουρμισάη. Ελεύθερος ήρθε. Τέλος. Το θέμα είναι αυτή. Άκου λίγο Γιάννη και κάθε Γιάννη που μου στέλνετε μηνύματα. Ναι. Άκου να σου πω κάτι Γιάννη μου. Αν δεν αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πόλεμο και ζητάτε από τον Άρη επικοινωνιακά στον πόλεμο μέσα στις λάσπες και τα τασκά να είναι με τα άρβυλα ξεσκονισμένα, με τα μανίκια σιδερωμένα και το καπελάκι ίσιο και κουστούμι και την ίδια στιγμή δίπλα να πέφτουν βόμβες, οβίδες, να γίνεται ο κακός χαμός και να λες, α καλέ ναι, αλλά εδώ λερώθηκε η παραλλαγή μου. Στην επικοινωνία, Γιάννη μου, υπάρχει πόλεμος αυτή τη στιγμή. Και βάλεσαι καθημερινά. Αν αρχίζεις και ψάχνεις τα κουσούρια πάνω στη στολή σου, θα ξαναγυρίσεις τη Γάμα Εθνική, Γιάννη μου. Εγώ δεν θέλω να ξαναγυρίσω στη Γάμα Εθνική. Ούτε θα σκύψω σε κανέναν, ούτε θα γίνω παράρτημα κανενός, αλλά θα παίξω μερικές φορές και με τους όρους επικοινωνίας. Ο Ντουρμισάη είναι ελεύθερος. Είναι ψεύτες όσοι λέγανε ότι είναι δανεικός. Αυτό πρέπει να λες, Γιάννη μου, στον πόλεμο και όχι να το παίζεις ανώτερος όταν δίπλα σου λένε ότι πήρε ξενοδοχείο. Αντιληφθείτε ότι έχουμε επικοινωνιακό πόλεμο και συνεχώς βάζουμε αυτογκόλ. Τα αυτογκόλ λοιπόν με κάποιο τρόπο στον δημόσιο λόγο θα πρέπει να αποδείξουμε με το VAR ότι δεν περάσανε τη γραμμή. Μπορεί να βάλουμε ένα χεράκι και να τα σώσουμε στο 95. Όχι να τις μπρόξουμε την μπάλα στα δίκτυα για να πούμε ότι ο Τουρμισάη, αφού έγινε αυτό με τον Τουρμισάη, δεν σας πιστεύει κανένας. Αυτός ποιος πιστεύει? Ήθες να πτωείται ο μηχανισμός? Ήθες να υποστηρίζουν κάτι άλλο? Εδώ σου λένε ότι ορίστε, επειδή έγινε η μεταβίβαση της Ξάνθης, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν πολυδιοκτησία. Ποιος είπε για πολυδιοκτησία? Επειδή αυτό λέγονται στα καφενεία, κυριαρχική επιρροή. Είδες πουθενά να γίνεται θέμα ότι άλλαξε όλη η δομή της Ξάνθης? Είδες να αναδεικνύεται ότι δεν έκανε προσφυγή στο ΚΑΣ? Είδες να λέγεται τίποτα για το Φασίδη? Το που δεν ανακοινώθηκε καν? Γιατί νομίζεις, δεν τα ξέρανε? Δεν τα ξέρουνε? Δεν ξέρουν τι γίνεται? Εδώ έγινε το 4-1-3-2. Και ακόμα αν πεις 3-2 λένε. Αλλά εμείς πρέπει να πούμε επακριβώς τι όρους υπογράψαμε για τον Τουρμισάη. Με το αν υπάρχει συμφωνητικό ότι αν επιστρέψει πίσω θα πληρώσει χρήματα ο Ολυμπιακός ή αν δεν επιστρέψει πίσω δεν θα πληρώσει ο Ολυμπιακός. Ότι είναι στην ευχέρεια του Άρη το αν θα του επεκτείνω το συμβόλαιο ή όχι. Η ΕΠΟ όμως θα πει σαν την ανάλυση. Η ΕΠΟ λέει δανεισμός. Τώρα τι είναι το 50-50? Οι παίκτες όλοι αυτοί που έχουν πάει 5-6 παίκτες δεξιά-αριστερά που λένε με ελεύθερη μεταγραφή, αλλά το 50% του τι είναι? Δεν είναι δανεισμός? Για πες μου τι είναι? Δεν το βαφτίζουν δανεισμό όμως. Το λένε ελεύθερη μεταγραφή με ποσοστό μεταπόλης 50%.
Η μόνη διαφορά εδώ στην περίπτωση ήταν ο κορονοϊός 1, ότι δεν προλάβαινε στο ελεύθερο 2 γιατί έπρεπε να παίξει την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, 4 Ιανουαρίου. Και το βασικότερο όλων, ότι δεν είχε ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά 2. Αλλά πιάστηκαν από ένα κομματάκι. Τρέλα πρέπει να τους πουλήσει λοιπόν εκεί, επικοινωνιακά. Γιατί μόνο τρέλα σου πουλάνε επικοινωνιακά αυτοί. Γιατί το ψέμα, το καθημερινό και η προπαγάνδα έχει βαφτιστεί αλήθεια. Και εσύ που λες 99 αλήθειες, σε πιάνουν σε μισό που δεν είναι ακριβές, όχι ψέμα, δεν είναι ακριβές και πάνε να σε χτυπήσουν. Και ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος δαλκάς τους? Να πείσουν τον Αριανό ότι εγώ και άλλοι 4, 5, 10 καλοί συνάδελφοι που λένε την πραγματικότητα, δεν σου λέμε την αλήθεια για τον Άρη. Γιατί αν σου το περάσουν αυτό, θα αποδομήσουν και τις αλήθειες που αποκαλύπτουμε για αυτούς. Αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Στην επικοινωνία. Αλλά άνθρωποι άσχετοι με την επικοινωνία στον Άρη, παρουσιάζονται στα Facebook και στα Instagram, επειδή 5 γκόμενες τους ακολούθησαν ή 5 καλοί ποδοσφαιρόφιλοι τους ακολούθησαν, ως οι τιμητές της επικοινωνίας. Ως οι τιμητές της επικοινωνιακής πολιτικής. Και το λέω εγώ πλέον με κάθε άνεση, γιατί εγώ πλέον δεν ασκώ επικοινωνιακή πολιτική του Άρη. Λέω την άποψή μου, λέω τη γνώμη μου. Αλλά πιστέψτε με, ξέρω καλύτερα από τον καθένα, γιατί το έχω ζήσει και εκ των έσω, το επικοινωνιακό τρύπημα που τρώει ο Άρης καθημερινά στα μίντια. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Υπάρχει σπόντα, ψεύτικο δημοσίευμα, fake news, τρύπημα του μυαλού. Επενδυτές τάχα μου δήθεν που δεν υπάρχουν πουθενά. Θέμα μέσα στα αποδυτήρια που δεν υπήρξε ή θέμα που υπήρξε και παρουσιάζεται με άλλο τρόπο. Ξεφωνητός το Δελιζήσι. Άκουγα αριανούς παραγωγούς να ξεφωνίζει το Δελιζήσι γιατί είπε την αλήθεια για τον Ένινγκ. Είχε πει λέει το ίδιο και για τον Παντελίδη. Πάλι την αλήθεια είπε. Για την κατάσταση που βίωνε μέσα στην ομάδα. Είπε δεν ήμασταν σωστά προετοιμασμένοι και γι' αυτό ήταν φυσιολογικό να αποκλειστούμε. Τι έπρεπε να πει δηλαδή. Και τι δεν επιβεβαιώνεται από όσα είπε ο Δελιζήσις. Έδιωξε τους πάντες ο πρόεδρος. Δεν προετοιμαστήκαμε, ναι. Όταν παρουσιάζεις αυτή την ομάδα δεν είσαι προετοιμασμένος. Τι έπρεπε να πει δηλαδή ο αρχηγός της ομάδας. Να μα ήμασταν άτυχοι. Που έφτασε να παίζει με τον Ντάτκοβιτς αριστερό μπακ και το Μαντσίνι δεξιά. Τι έπρεπε να πει δηλαδή. Και βγαίνετε και τον ξεφωνίζετε. Προσέξτε, όχι με δόλο. Επειδή είστε άσχετοι. Δεν ξέρετε ότι αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν σας ενδιαφέρει αν θα γυρίσει μπούμεραγκ. Εγώ λέω λοιπόν ότι οτιδήποτε λέω εδώ, όπως το ελεύθερος ντουρμισάει, βλέπετε ότι χρησιμοποιείται. Όταν όμως έχω 10 και έχουν ένα, δεν γίνεται ρε εσείς να ισοσκελίζετε το ένα με το 10. Είναι ό,τι έγινε με τα χρέη. Χρωστούσαν 50, χρωστούσες 4 και παρουσιάζουν εσένα ευνοημένο από τα άρθρα. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την κριτική διάθεση για πράγματα που δεν γνωρίζουμε κανένας μας. Και από την άλλη αυτό το να τα μάθουμε όλα. Και όχι να τα μάθουμε. Την άλλη φορά ποιο θέμα ήταν που το πήρε ο άλλος ένα έγγραφο του Άρη και το έβαλε στο Facebook. Α, να σας πω. Τον Αυγενάκη. Μίλησε ο άλλος με τον Αυγενάκη. Με καλή πρόθεση, δεν λέω. Ότι υπουργέ και πρέπει να βοηθήσετε τον Άρη στο θέμα του με τη FIFA κτλ. Και την απάντηση του Αυγενάκη που ήταν υπέρ σου αλλά τον εξέθετε στα μάτια τον δίπλα πήγε και την πόσταρε. Και τον πήραν μετά τον Αυγενάκη και τον περάσανε και νέες 14. Τον παρουσιάσαν και ως φίλο Αριανό που μας ευνοεί. Ενώ στην πραγματικότητα, με τίτλο θα βάλω πλάτη για τον Άρη, ενώ στην πραγματικότητα δεν έγινε και τίποτα. Ποιος ο λόγος, καλέ μου άνθρωπε, να πάρεις
την ιδιωτική σου συνομιλία με τον Αβγενάκη που του ζητάς να βοηθήσει και καλά κάνεις και τον πιέζεις ως ψηφοφόρος, ως πολίτης και να τη δημοσιοποιήσεις όταν αυτό ως αποτέλεσμα θα έχει αρνητικό πρόσημο για την ομάδα μας. Να δείξεις ότι μίλησες και του στείλες και το είπες εσύ. Ο Παπαδόπουλος 3. Και να κάνεις έτσι πολλαπλάσιο κακό γιατί εκείνη τη στιγμή οτιδήποτε πήγε να γίνει, ξέρετε τι είπε ο Αβγενάκης. Παιδιά, μπορεί να ήταν και πρόφαση να του έδωσε το άλοθη γιατί είναι πολιτικός. Δεν θα κάνει τίποτα πάλι. Ποιος ο λόγος όμως να πρέπει να το βγάλεις εσύ στο Facebook. Έχω βγάλει εγώ που είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, καμία συνομιλία με τον Καρυπίδη. Καμία μου συνομιλία με τον Παντελίδη. Καμία μου συνομιλία με τον Γραμμένο. Που δεν έχω κάνει με τον Γραμμένο για τον Άρη. Κάποτε ήταν δικηγόρος ενός που ήταν κόντρα στον πατέρα μου. Πάλι αντίπαλος ήταν δηλαδή. Για ποιο λόγο νομίζετε? Χωρίς να ξέρει την επικοινωνία, λένε να πάω τώρα εγώ να μπω μέσα στο γήπεδο και να αρχίσω να δίνω οδηγίες στο μάτσιο. Μπορώ. Μπορώ. Κι όμως έχετε βγει 500 και δεν κάνετε κριτική. Είναι άλλο η κριτική. Τον ηρωνεύεστε, τον βρίζετε, του λέτε ότι μια τζατζίκι και μια σαλάτα και... Είναι άλλο να κάνεις κριτική. Δηλαδή, ποια είναι η κριτική? Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να παίξουν μαζί ο Ντάτκοβιτς με τον Δελιζήση, διότι είναι δύο ψηλά κορμιά, δύο που και οι δύο είναι αριστερά στόπερ και τα λοιπά, και άρα και η ταχύτητα υστερού στην... Αυτό είναι κριτική. Αυτό είναι κριτική. Το άντερε μπακάλι, φύγει από εδώ άσχετε. Πάνε καμιά ταράμο σαλάτα στο 5, δεν πάμε πουθενά, θα πέσουμε φέτος. Δεν είναι κριτική. Είναι απαξίωση. Άλλο το κριτική που την περιέγραψα και άλλο η απαξίωση. Αλλά στην επικοινωνία όλοι εσείς μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τι ωφελεί το Άρης όταν χθες στην είδηση της μεταγραφής ενός παιδιού ξεφωνίζουμε τους πάντες. Τι κερδίζει η ομάδα? Κερδίζει κάτι η ομάδα? Γιατί αν κέρδιζε κάτι η ομάδα, να πω κάτσε ρε φίλε. Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Το ξεφωνητό σε πολλές περιπτώσεις βοηθάει στην Ελλάδα. Έτσι είναι ο λαός μας, όχι μόνο ο Άρης. Δεν μας νοιάζει ρε φίλε, έχω καμιά ευθύνη. Θα γίνει κάτι διαφορετικό, θα πληρώσει λιγότερα, περισσότερο Καρυπίδης, τι με νοιάζει? Θα χαλάσει η σχέση του με τον Κουτσογιώκο, τι με νοιάζει? Θα κλείσω μια πόρτα κάπου με μη πραγματικό λόγο, γιατί να ήμουν τσιράκι του Ολυμπιακού, γιατί δεν είμαι. Να το πω. Αλλά επειδή του το λέει στο καφενείο ο Χλιμίτζουρας 4 και νευριάζει, πρέπει να το διοχετεύσει αυτό. Πού να το διοχετεύσει? Στο Facebook. Α, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στη χειρότερη, να πει αύριο στον Καρυπίδη. Αύριο σε εμάς. Αυτή είναι η άποψή μου, Νίκο Παπαδόπουλε. Αγαμίζεσαι. Ακούω την οποιαδήποτε άποψη. Γιάννη μου, άκου να σου πω κάτι. Αν δεν σε εκφράζει αυτός ο Άρης, τότε μη συμμετέχεις. Δεν γίνεται να συμμετέχεις επικριτικά, να ξεφωνίζεις, να επισημαίνεις τα αρνητικά και να λες δεν με εκφράζει. Μη συμμετέχεις αν δεν σε εκφράζει. Εμένα πάντως ο Άρης στην καρδιά και στο μυαλό μου ποτέ μα ποτέ δεν ήταν συνυφασμένος ούτε με το τι έλεγε ο Σκόρδας, ούτε με το τι έλεγε ο Θανασιάδης, ούτε με το τι έλεγε ο Ζαμπέτας, ούτε με το τι έλεγε ο Καρυπίδης, ούτε με το τι έλεγε ο Γαλανός, ούτε με το τι έλεγε ο Καλαϊτζίδης. Ήμουν Άρης. Και είμαι Άρης. Γιατί με πήρε ο μπαμπάς μου 3 χρονών και με πήγε στο Βικελίδης και χάζεψα. Και δεν με νοιάζει αν θα κάνει αστοχία διοικητική ο οποιοσδήποτε. Με νοιάζει όμως αν η αστοχία η διοικητική του έχει επίδραση στην καθημερινότητα του Άρη. Με νοιάζει επίσης όμως να σκέφτομαι και τις όποιες παρενέργειες της δικής μου κριτικής, εφόσον πλέον δεν μιλάμε για το καφενείο της γειτονιάς, αλλά μιλάμε για ένα παγκόσμιο καφενείο που είναι τα social media,
τα οποία εκτός από τον Χλιμίτζουρα 4 και τον Χλιμίτζουρα 3 και 2 και 10 και 11, το φίλο μου, το κουμπάρο μου, τον ξάδερφό μου, τον κολλητό μου, τον συμμαθητή μου, μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε και επικοινωνιακά να πλήξει την ομάδα μου. Είναι σαν να μαλώνεις στη μία περίπτωση με τη γυναίκα σου μέσα στο σπίτι σου με κλειστές τις πόρτες και την ίδια στιγμή να είναι το Big Brother. Είναι το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λοιπόν να κάνεις, να μαλώνεις με τη γυναίκα σου με κλειστές τις πόρτες και κάποια στιγμή να είσαι live σε όλο τον πλανήτη. Να έχεις πει ακριβώς τα ίδια λόγια, να έχεις κάνει ακριβώς τις ίδιες κινήσεις, με τη μόνη διαφορά ότι στην δεύτερη περίπτωση θα σε live στο Facebook. Το ίδιο θα είναι το κόστος το οικογενειακό. Το ίδιο θα είναι η επίδραση στην καθημερινότητα. Όχι. Γιατί λοιπόν στο Facebook και στο Instagram πρέπει να πλήττουμε τόσο πολύ αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ? Γιατί πρέπει να ξεκατηνιαζόμαστε? Γιατί πρέπει να ξεφτυλιζόμαστε, έστω και αν μας έχει ξεφτυλίσει ο ιδιοκτήτης? Ποιος είναι ο λόγος που εμείς θα πρέπει το 5 να το κάνουμε 10? Τι κερδίζει η ομάδα? Γιατί αν υπάρχει κάποιο κέρδος για το σύλλογο, να το καταλάβω. Εγώ λέω δεν υπάρχει για το σύλλογο. Ξέρετε που υπάρχει? Ότι εγώ τα λέω. Δες, εγώ τον ξεφωνίζω, τα λέω. Αλλά δεν υπολογίζω το κόστος του τα λέω. Ανοίγω αθελά μου την κερκόπορτα. Να μπουνε μέσα οι κατσαρίδες. Οι επικοινωνιακές. Την ανοίγω την πορτούλα. Ενώ μέχρι πρότινος ψέκαζα. Με τον Μπαϊγκόν. Τώρα όμως μου είπανε ότι οι κατσαρίδες είναι καλύτερες από τον αδερφό μου, τον συναριανό μου που είναι δίπλα μου. Γιατί ο συναριανός μου που είναι δίπλα μου προχθές το βράδυ κοιμήθηκε στη Σκοπιά. Δεν γίνεται να κοιμάται στη Σκοπιά. Βάλ τις κατσαρίδες μέσα να μας φυλάξουνε. Και μπιρ, δημόσια. Σε δημόσια θέα. Τσουπ, πάρε φωτοτυπίες και print screen τα λόγια του Αριανού. Την ίδια στιγμή τα λόγια του ΠΑΟΞΗ, τα λόγια του Παναθηναϊκού, του ΑΕΚΤΖΙ, πουθενά. Κλίμα επικοινωνιακό. Βαθμολογία, πουθενά. FIFA, διαλυόμαστε. Αεροπλάνα Καρυπίδης να ανεβαίνει πάνω, χωρίς να είναι. Έγγραφο της ΕΠΟ, πίεση που είναι. Πίεση για το έγγραφο του Ντουρμισάη. Πουθενά. Παναθηναϊκός, πογιάταρος. Τώρα, ηρεμία, επικοινωνία, αλαφούζεις με Κλάτεμπερκ. Γκολ Λαμίας που ακυρώνεται σωστά, κανονικό το γκολ της Λαμίας. Αλλά εμείς δεν πρέπει να έχουμε καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Δεν πρέπει να μιλάμε. Πρέπει όταν παίρνει ο Μαρινάκης τον Καρυπίν, τον βρίζει. Την ίδια στιγμή έχουμε καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή δεν θα κάνει ένσταση η ΑΕΚ. Άρα θα έχουμε κανόνες του παιχνιδιού που θα παίζουν αυτοί και εμείς θα παίζουμε τους άλλους κανόνες του παιχνιδιού, Premier League. Θα έχουμε έναν Άρη στη Super League Der Wetten, αλλά θα είναι Premier League η συμπεριφορά του. Γιατί έτσι μας είπαν ότι πρέπει να γίνει. Όταν λοιπόν γίνουμε Premier League, θα παίζουμε και εμείς ως Premier League, με κανόνες Premier League. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί παίζουν με κανόνες Super League και εμάς μας βάζουν να παίζουμε με κανόνες Abu Dhabi. Όχι, Abu Dhabi είναι πλούσια. Νότιας Αφρικής. Σουδάν. Όποιος αυτή την περίοδο νιώθει ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει με οποιονδήποτε, εγώ αυτό κάνω. Υπάρχουν πολλές φορές που πιστέψτε με όλοι, εγώ θέλω να βρίσω περισσότερο από εσάς.
που θέλω να κάνω ποστάρισμα και να ξεσκίζω διάφορους. Που θέλω να βγάλω στη φόρα πράγματα εντός της ομάδας που θα κλαίει κόσμος. Να βγάλω πράγματα εντός της ομάδας που θα κλαίει κόσμος. Και φυσικά δεν τα βλέπουμε όλα καλά. Αλλά πρέπει να αντιληφθείς, Γιάννη μου, και εσύ, ο Καρυπίδης που τον λες ειρωνικά μεγάλο Καρυπίδη, έχει βάλει 10 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να το παραβλέπεις αυτό, Γιάννη. Και τον πάνω το καλοκαίρι. Δεν γίνεται να το παραβλέπεις, γιατί το παραβλέπεις. Με τη συμπεριφορά σου το παραβλέπεις. Και το παραέβλεπαν πολύ περισσότεροι πριν πληρώσει τα χρήματα των άλλων. Που λες ότι έχουμε γίνει ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα. Ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα γίνανε αυτοί που αγοράζουν μάτς. Αυτοί που στείνουν παιχνίδια. Αυτοί που αγοράζουν ομάδες. Αυτοί γίνονται ρεζίλοι. Αν πας με τέτοια νοοτροπία όμως, Γιάννη μου, και κακώς τώρα τα λέω μόνο με τον Γιάννη, αλλά έχω συνομιλία με τον Άκη, είναι και τρελό Αριανάκη. Γι' αυτό στεναχωριέμαι. Γιατί δεν γίνεται να έχει τέτοια άρνηση μέσα του. Επειδή έχει επικραθεί από τον σύλλογο. Δεν γίνεται να ειρωνεύεσαι όμως τον Καρυπίδη, φίλε. Με τα πολλά λάθη που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Γιατί έχει βάλει 10 εκατομμύρια. Και μην μου πεις τώρα που τα βρήκε. Δεν με νοιάζει. Πουλούσε μαστίγες στην Κύπρο. Στην Κίνα. Τα έχει βάλει. Δεν γίνεται να μην το αξιολογώ αυτό, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να μην το αξιολογώ. Όταν στα προηγούμενα 100 χρόνια της ιστορίας μου, ο μόνος που έβαλε ο Κοντομινάς, που έκανε μεταγραφή από τον Αγαθοκλέος από τη μια εταιρεία στην άλλη. Και είδαμε που πήγε η φάση. Στο Ζαχουδάνι πήγε. Δεν γίνεται να έχω κάποιον ο οποίος βάζει αυτά που βάζει τα λεφτά, αλλά εγώ να θέλω να έχω κάποιον που είναι σαν τον Ιβάν στα χρήματα, άρα να απαξιώνω τα 10 εκατομμύρια, ενώ μέχρι πρώτης δεν βάλω τα 10 χιλιάρικα. Γιατί αν πάει τώρα και πει Γιάννη μου, σταμάτα να γίνεσαι ρεζίλη, όπως λες, μηδέν. Τι θα γίνει Γιάννη μου, θα είμαστε περήφανοι στη Γάμα Εθνική? Δεν θέλω άλλη περηφάνεια Γάμα Εθνικής, Γιάννη. Δεν θέλω, φίλε. Και ξέρω ότι τώρα δεν είμαι κανενός. Προσπαθούν όμως να σου τρυπήσουν το μυαλό ότι είμαι κάποιου. Γιατί δεν βρίζω τον Μαρινάκη, δεν βρίζω τον Ολυμπιακό. Δεν είδα εγώ όμως το θέμα του Κλάτεμπερκ να έχω την ίδια θέση με τον Ολυμπιακό. Δεν είδα στη Λίγκα στο θέμα των τηλεοπτικών να έχω την ίδια θέση με τον Ολυμπιακό. Δεν σου το είπαν αυτό βέβαια. Σου είπαν τις δύο φορές που είχα κοινέ θέσει με τον Ολυμπιακό. Ούτε πήρα κανένα παίχτη από τον Ολυμπιακό. Ρεζίλ λοιπόν δεν είναι κανένας από όλους σας. Κανένας. Κανένας δεν είναι ρεζίλ Αριανός. Γιατί πάντα είσαι με το κεφάλι ψηλά. Γιατί ακόμα κι αν θα σου πω Γιάννη μου και κάθε Γιάννη, αν ο πρόεδρός σου κάνει μια λακαμία ή κάνει κάτι επιλείψιμο που δεν αντιπροσωπεύει τον Άρη, δεν γίνεσαι ρεζίλη εσύ, ο οπαδός του Άρη που έχει γυρίσει όλα τα χωριά. Αν υπάρξει μια κακή διοίκηση στην ομάδα, δεν αλλοιώνεται ούτε το DNA του συλλόγου διαχρονικά, ούτε του οπαδού. Αν κάνει κάτι λάθος ο Μπέξ πρόεδρος, δεν γίνεσαι ρεζίλη εσύ. Ρεζίλη θα γίνεις εσύ αν πας και σηκώσεις πανό υπέρ του Ολυμπιακού. Τότε θα γίνεις ρεζίλη εσύ. Ρεζίλη θα γίνεις εσύ αν σηκώσεις σημαία άλλου κράτους. Ως πικάρισμα. Γιατί ο Αριανός ούτε βουλγάρικη σημαία έχει σηκώσει, ούτε τουρκική ούτε σκοπιανή.
Ρεζίλη θα γίνεις εσύ αν ανοίγει η άμυνά σου για να περάσει ο Ίξελος Αντέμπε. Ρεζίλη θα γίνεις εσύ αν με ξενοδοχεία είσαι φίλος με κάποια ομάδα. Ρεζίλη θα γίνεις αν μιλάει θετικά για σένα ο Μπέος ή ο Μάκης Ψωμιάδης, ο σκορεμένος. Τότε θα γίνεις ρεζίλη. Αλλά να σου πω κάτι. Θα αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ρεζίλη τότε και θα το παρουσιάζουν κιόλας ότι είσαι ρεζίλη. Τη στιγμή όμως που συμβαίνει με άλλους αυτό που περιγράφω, παρουσιάζεται ως κάτι καλό. Ως εξυγίανση. Ως υγιείς δυνάμεις. Και αντί να στείλεις όλη σου την ενέργεια για να πολεμήσεις την λεγόμενη εξυγίανση, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Γιατί ο Κάρι κάνει 5 σωστά και 3 λάθη, ενώ εσύ θες να κάνει 8 σωστά. Αυτός είναι. Μέχρι να έρθει ένας άλλος να πάρει την ομάδα, που εδώ και 50 χρόνια δεν βρέθηκε. Με τον Γκάλας και τον Γαλανό ήμασταν. Και μαλώναμε για το αν έχει μπανάνες στο Ρίσιο. Και πλήρωνε ο Φερνάντες το ζεστό νερό. Τα ξέχασες μάλλον. Αλλά Άρης είσαι γωνιακό μαγαζί. Και το Ρίσιο ήταν με ποντίκια. Κανονικά, όχι απ' τα άλλα. Αλλά δεν έκανε καλή. Ο Ντάτκοβιτς είναι μάπα. Δεν έκανε καλή μεταγραφή. Διώχνει τους αθλητικούς διευθυντές. Έχει καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Γιατί δεν μπορείς να πεις δεν πληρώνει. Τα πληρώνει. Γιατί μέχρι πρότινος λέγαμε και το δεν πληρώνει. Πλήρωσε και τον παλιόν τώρα. Να βρούμε όμως κάτι να μαλώσουμε. Είναι συγκεντρωτικός. Τα παίρνει όλα πάνω. Ναι, ισχύουν πολλά από αυτά. Ισχύουν. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε αν αυτά θα τα επικοινωνούμε. Γιατί αν τα επικοινωνούμε σημαίνει ότι η προσδοκία που έχουμε μέσα από αυτή την επικοινωνία είναι να τον βελτιώσουμε και κατ' επέκταση να βελτιώσουμε τον Άρη, ή να αποφασίσουμε ότι δεν θα τα επικοινωνούμε γιατί κάνουν κακό. Το κλασικό θέμα. Τα λέει ο δημοσιογράφος. Γιατί τα είπες. Δεν τα λέει ο δημοσιογράφος. Γιατί δεν τα είπες. Και ποιος αποφασίζει ρε παιδιά από όλους σας και από όλους μας τι να λέμε και τι να μην λέμε. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό για την ομάδα. Ποιος είναι αυτός που το κρίνει. Υπάρχει ένα κουμπάκι που πατάς και λέει yes or no. Πού είμαστε στον ορό της αλήθειας. Και ποιος ξέρει τις προεκτάσεις μιας κίνησης όπως αυτή με το μικρό που πέσατε να τον φάτε. Που τρόμαξε το παιδάκι. Πείτε μου, ποιος αποφασίζει. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να αποφασίζει αυτός που πληρώνει. Αλλά δεν θέλουμε ούτε και να πληρώνουμε. Θέλουμε να αποφασίσουμε εμείς και να πληρώνει αυτός. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, παραδείγματος χάρη, με την ΑΕΚ. Γιατί δεν είναι σαν τον Ολυμπιακό αυτά που μας έκανε στο παρελθόν. Αλλά να μην έχουμε τον Ολυμπιακό. Επίσης δεν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Σωστά. Ξέχασα όμως, ο Καρυπίδης όταν ήρθε, αυτό που λέγανε ακόμα και επώνυμοι Αριανοί είναι ότι είναι του Σαββίδη. Αυτό δεν λέγανε. Δεν θέλουμε τον Χαριστέα τεχνικό διευθυντή. Θέλουμε τον Διαμαντόπουλο. Δεν θέλουμε τον Διαμαντόπουλο. Θέλουμε τον Ερέρα. Δεν θέλουμε τον Ερέρα. Θέλουμε τον Κούπερ. Α, ο Κούπερ δεν κάνει ο Κούπερ. Θέλουμε Έλληνα προπονητή. Δεν θέλουμε Έλληνα προπονητή. Θέλουμε να κάνουμε τις ακαδημίες. Όλα αυτά τα θέλουμε εμείς. Ποιος τα αποφασίζει. Εμείς. Δεν είναι καλή η λέσχη. Καλή είναι η λέσχη. Ποιος τα αποφασίζει. Πείτε μας. Ποιος θα χαράξει την επικοινωνιακή πολιτική να πάρει και την ευθύνη της. Ποιος θα χαράξει την οικονομική πολιτική να πάρει και την ευθύνη της. Ποιος θα χαράξει τη διοικητική πολιτική να πάρει και την ευθύνη της. Ποιος θα χαράξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο Άρης στο συμβούλιο της Super League. Ποιος θα χαράξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο Άρης απέναντι στην ΕΠΟ. Ποιος θα χαράξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο Άρης απέναντι στο κράτος, στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση. Ποιος θα χαράξει τη σχέση με τον ερασιτέχνη. Ποιος θα χαράξει την πολιτική στις ακαδημίες.
Ποιος θα πάρει τις αποφάσεις για όλα αυτά? Το Facebook? Το Instagram? Ο κάθε ένας από εμάς που μια ώρα την ημέρα ή δύο ώρες την ημέρα λέμε τη γνώμη μας στο Facebook και στο Instagram? Ξέρουμε τις παραμέτρους της συμμαχίας ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Παναθηναϊκού? Ξέρουμε σε ποιο επίπεδο είναι η συμμαχία που δεν είναι, αλλά λέμε του Άρη με τον Ολυμπιακό? Τις ξέρουμε? Ξέρουμε αν στηνόμαστε στον Ολυμπιακό ή αν στείνεται αυτός εμάς? Ξέρουμε αν στείνεται κάποια άλλη ομάδα στο μεταξύ τους? Ξέρουμε αν υπάρχουν στημένα παιχνίδια? Ξέρουμε? Όχι υποψιαζόμαστε. Όχι μου είπανε, σου είπανε, άκουσα. Ξέρουμε? Αν κρίνονταν το να βγάλουμε ένα 5.000 από την τσέπη μας, θα το βάζαμε? Όχι 5.000, ένα κατοστάρικο. Θα το βάζαμε? Ή θα λέγαμε ναι μεν, αλλά όχι αυτό? Αν κάναμε εμείς επιλογές των παικτών το καλοκαίρι, θα παίρναμε άλλους? Και θα παίρναμε άλλους. Λεφτά για να τους πάρουμε τους άλλους, θα τα δίναμε εμείς από την τσέπη μας? Ώστε αν πήγαινε στράφη να μας πονούσε ο ποπός μας? Ειδικά φέτος με τον κορονοϊό, χωρίς εισιτήρια, χωρίς έσοδα. Θα έβγαζε κανένας από όλους εμάς 1.000.000 για παλιά? Θα έβγαζε? Θα δίνε? Και αφού βγάζαμε και δίναμε 1.000.000 ευρώ για τα παλιά, θα ανεχόμασταν τον άγνωστο 35815 να μας τη λέει? Εγώ ο Χρύσανθος, ανέβαζα 1.000.000 για να πληρώσω μαμισιάτικα του Παπαδόπουλου πριν 10 χρόνια και ερχότανε ο Φούφουτος και μου κουνούσε το δάχτυλο, συγγνώμη, θα δίνα ακόμα ένα αξιοσέβαστο ποσό για να μην σας πω τι θα γινότανε σε κάτι φίλους μου. Αλλά στο τέλος, πέρα από την κριτική που πρέπει να υπάρχει, γιατί αν υπάρχει ασυδοσία, ο κάθε καρυπίδης θα κάνει ό,τι γουστάρει και δεν υπολογίζει τίποτα. Αλλά θα πρέπει να γίνει κριτική, όχι απαξίωση. Αλλά για να κάνω κριτική, θα πρέπει να έχω τις παραμέτρους. Δεν γίνεται όπως εγώ. Δεν γίνεται να ξεφωνίζω το Μάντζιο γιατί έβγαλε το Σάσα και έβαλε το Μαντσίνι, ενώ ο άσχετος δεν ήξερα ότι ο Σάσα χτύπησε. Έκανα λάθος που ξεφώνησα εκείνη τη στιγμή. Γιατί έκανα το λάθος? Γιατί δεν κράτησα την πισινή, την παράμετρο του τραυματισμού του ποδοσφαιριστή. Και εκτέθηκα. Χωρίς να ξέρουμε λοιπόν. Σταμάτα ρε Σύνικο, και εσύ τώρα δεν μας νοιάζει. Τι θες? Δες το που σου λέω. Α. Πήραμε παίκτη. Χωρίς να ξέρουμε λοιπόν τις παραμέτρους, δεν γίνεται. Α. Να τοποθετούμε. Και δεν φαγωνόμαστε, Γιάννη μου. Ίσα ίσα. Αν δεν ήσουνα, γιατί σε ξέρω, αριανός, φόλα, πετσί, που πονάει, δεν θα έκανα. Αφορμή πήρα από τα μήνυματά σου. Δεν τα διάβαζες κι αλλιώς στον αέρα. Ούτε είπα ποιος είσαι. Και το Γιάννη μπορεί να μην υπάρχει και πράγμα στην πραγματικότητα. Απλά επειδή το έλεγα και χθες το Γιάννη και μου στείλε ένας φίλος μου Γιάννης για μένα, λες. Πες μας να έρθουμε μέχρι το 10 κλειώσουμε το αναπτήρα από χθες. Για να φεύγουμε κιόλας, γιατί δεν το είπαμε. Αύριο το κλειώσουμε. Αύριο το κλειώσουμε. Τώρα κρατάμε τις συμμετοχές από χθες, το κλειώσουμε αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μαρμαρίδη. Και έχει Κράσνονταρ. Δηλώσει, ναι, επειδή είναι Κράσνονταρ. Ναι. Και το καλό, ναι, των ορθόδοξων φίλων μας είναι γενικό καλό. Ναι. Θα κάνω την υποχώρηση και θα πάω σε break. Σου, Πέτρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μαρμαρίδη που ήταν μαζί μας με κορυφαία έπιπλα για να ανακαινήσετε και να φτιάξετε το σπίτι των ονείρων σας. Ευχαριστούμε το Regency με φοβερά προνόμια για όσους κάνουν εγγραφή στο καζίνο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Με νομίζω με πιο normal ροή στην εκπομπή. Μια χαρά ήταν η ροή. Ήτανε δεν έφαγα κιόλας. Έπρεπε να υποθούν. Εγώ το έχω πει χαραμίζεσαι. Γι' αυτό που μου λέει τι έπαθα και φωνάζω, είμαι νηστικός. Ίσως είναι και αυτό ένας λόγος που ξέσπασε ο Χρύσανθος σήμερα. Ωραίος ήταν. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.
Η Lux, επειδή τη χρωστάω, είναι 6 και 25, όχι 6 που θα πει τώρα, μην μπερδευτείτε εσείς. Έτσι. 6 και 25 είναι η ώρα, όλα τα υπόλοιπα ισχύουν. Και θα πάτε να πάρετε μία Lux και θα πείτε, δώσε μου να πιω μία Lux να δροσιστώ από αυτά που έλεγε ο Τσαλτίδης. Γεια σας.